Γεια σας κοριτσιά, σήμερα θα κάνουμε τα αγαπημένα του μήνα Ιουλίου. Θα σας δείξω ό,τι αγάπησα και χρησιμοποίησα περισσότερο αυτό το μήνα. Αν και δεν είναι πάρα πολλά, νομίζω είναι 10 σε αριθμό. Ήτανε προϊόντα καθημερινότητας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ, είναι το σαμπουάν της Θυμωτέη. Είναι το 0% παραμπεν για ξανθές αντάβιες, ξανθά με αντάβιες μαλλιά. 100% φυσικό εκχύλισμα χαμομηλιού, είναι αυτό εδώ. Εγώ, κοριτσιά, όπως σας έχω πει, τα μαλλιά μου δεν τα βάφω, είναι αυτό το φυσικό καστανόξυλο που βλέπετε. Και επειδή το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς τα μαλλιά μου ανοίγουν, αποφάσισα να πάρω αυτό. Αν και λίγο ψηλοφοβήθηκα στην αρχή, γιατί βλέπω 0% παραμπεν, λέω θα είναι από αυτά τα απαλά τα σαμπουάν που δεν καθαρίζουν το κεφάλι και τζάμπα θα μου πάει. Αλλά ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη και μου καθαρίζει γενικά τα μαλλιά. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ιδέα μου, μια ελαφριά γυαλάδα έτσι σαν. Ξανθές αντάβιες, τέλος πάντων, σαν ένα απαλό χρωματάκι. Βλέπω, έχω παρατηρήσει ότι έχει μια διαφορά δηλαδή το μαλλί μου. Αυτό εδώ. Λοιπόν, μετά θα πάμε στα δύο κοσμητικά που χρησιμοποιώ αυτό το μήνα. Είναι της Rexona το Clear Aqua και το Perky Active Sport. Είναι αυτά εδώ τα δύο. Έχω μείνει αρκετά ευχαριστημένη. Αυτό εδώ μυρίζει σαν το Sanix το αντρικό. Είναι σε ρολόν. Και αυτό εδώ μυρίζει σαν πούδρα. Το έχω βάλει στη τσάντα μου και το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, έτσι, ανά πάσα στιγμή. Ευχαριστημένη και από τα δύο. Φυσικά δεν κρατάνε ούτε για 48 ώρες, ούτε για 24 ώρες, όπως λέει αυτό. Αλλά για 8 ώρες, δηλαδή, που είμαι στη δουλειά, έχω μείνει ευχαριστημένη. Συνεχίζω με αυτό εδώ. Είναι ένα body lotion της μάρκας Carrefour. Είναι με προβιταμίνη β5. Μυρίζει καταπληκτικά, μυρίζει σαν κότον, όπως λέει. Έχει αμυγδαλέλαιο. Και ανακουφίζει από την ξηρότητα, αφήνει δέρμα λίγο και απαλό. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Η τιμή του είναι 2 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το μπουκάλι. Και όντως μυρίζει μετά και καθαριότητα και νομίζω μυρίζει λιχτολούλουδο. Και δεν αφήνει και φυσικά αίσθηση λιπαρότητας. Πολύ ευχαριστημένη από αυτό. Λοιπόν, ας πάμε σε αυτό εδώ. Είναι τη Cesevit. Το έβλεπα στο YouTube. Αποφάσισα να το παραγγείλω μέσω eBay. Ακριβό, το παρήγγειλα νομίζω για 6 ευρώ μετά έξοδο αποστολής. Αλλά είναι το καλύτερο top coat που έχω χρησιμοποιήσει ever. Κάνει τα νύχια πάρα πολύ, σαν γυαλί. Και τα στεγνώνει, αλλά και κρατάει περισσότερο τη διάρκεια τους και τα κάνει πάρα πολύ γυαλιστερά. 14 ml βέβαια, είναι πιο μεγάλη συσκευασία από τα συγκλήσεις και από τα κανονικά τα σκληρετικά. Πολύ ευχαριστημένη, θα το ξαναπάρω μόλις τελειώσει. Θα σας δείξω ένα αγαπημένο που σας το είχα πει ότι θα πει στα αγαπημένα μου, της Jordana, το Forever Flawless. Είναι αυτό εδώ, το Creamy Base. Βέβαια είναι πολύ ανοιχτό για μένα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η αίσθηση που αφήνει στο πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ απαλό, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ καλλιπτικό. Πάρα πολύ ευχαριστημένη και από αυτό. Είναι της Jordana, όπως σας είπα. Θα σας δείξω το κραγιόν που έχω εθιστεί αυτό το μήνα, της Golden Rose, το 127. Και είναι αυτό εδώ. 127, συνέχεια, όλη την ώρα το βάζω. Να σας δείξω ένα lip gloss το οποίο αφορά και τώρα πολύ απαλά στα χείλη, είναι της Radiant, είναι το νούμερο 67, είναι αυτό εδώ το neon κοραλί χρώμα. Έχει πάρα πολύ έντονη απόδοση, δηλαδή με ένα πέρασμα κατευθείαν γεμίζει το χρώμα των χειλιών σας και έχει έτσι μια ήπια πέρλα. Έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένη, μου άρεσε και το έχω συνέχεια στη τσάντα μου αυτό. Είναι το νούμερο 67. Μετά θα σας δείξω μια σκιά, την οποία την έχω σχεδόν τελειώσει κιόλας. Είναι της MAC, είναι το Gesso. Είναι ένα άσπρο matte χρώμα και για highlighter πάνω στο φρύδι τώρα που μαύρισα. Έτσι βέβαια με καλό σβήσιμο, είναι πολύ έντονο. Πάρα πολύ καλό, αξίζει να μπει στα προϊόντα τα οποία έχετε, είναι πάρα πολύ καλό και φυσικά δεν έχει πέρλα, έτσι. Λοιπόν, να σας δείξω και αυτά εδώ, τα οποία τα παρήγγειλα μέσω eBay. Παρήγγειλα στην αρχή το ένα και μετά παρήγγειλα άλλο ένα. Είναι της UBUB, αυτή η μάρκα. Είναι αυτά εδώ τα χρωματάκια, τα οποία μοιάζουν μεταξύ τους, το ένα κοραλίζει, το άλλο ροζίζει. Καθένα από αυτά έχει 2 ευρώ μετά έξοδο αποστολής, 2 και 2. Έχουν το αίσθημα λιποζάν, αλλά παρόλα αυτά γράφουνε. Μου άρεσαν πάρα πολύ και νομίζω θα παραγγείλω κι άλλα. Αυτά εδώ μέσω eBay. Θα σας αφήσω link από κάτω που τα έχω αγοράσει. Πάρα πολύ ωραίο. Το 03 και το 05 έχω εγώ. Να σας κάνω και ένα σποτ στα χείλη μου μια φορά. Α, έτσι λίγα.
αυτό εδώ. Και πάμε για τελευταίο. Είναι αυτό εδώ, φυσικά το ξέρετε, το είδατε και στο haul μου. Είναι της Jordana, το Best Lash Ever, Extreme, συγγνώμη. Αλλά είναι η best mascara ever. Είναι αυτή που φοράω τώρα. Έχει αυτό εδώ το καμπυλό, το βουρτσάκι, δεν είναι καμπυλό το ψέματα. Είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραία, πολύ έντονο αποτέλεσμα, μαύρες, τις διαχωρίζει, δίνει όγκο, δίνει μάκρος και η τιμή του πάρα πολύ οικονομική. Θα σας αφήσω και αυτή link από κάτω, από που την έχω αγοράσει. Λοιπόν, αυτά. Ορίστε, μαζεύτηκαν 10 προϊόντα. Να περάσετε καλά στις διακοπές σας. Εγώ θα βγω σε άδεια τώρα, οπότε θα ξεκουραστώ. Θα σας ανεβάσω και ένα βιντεάκι ακόμα, νομίζω, με το tag Perfections, δηλαδή αυτά που μου αρέσουν και αυτά που δεν μου αρέσουν γενικά σε μένα, με εκτάγκαρη η Μαρία Μητσάκου και φυσικά και άλλες από εσάς έχει τεκάρει. Μάλλον αυτό θα ανεβάσω μετά από αυτό εδώ το βιντεάκι. Φιλιά πολλά και μην ξεχνάτε φυσικά να κάνετε like τα βιντεάκια μου και να αφήνετε comments από κάτω. Γεια σας!